Γιατί δεν εισέπραξε αυτό το οποίο έπρεπε να εισπράξει από τη φθορά του ΣΥΡΙΖΑ? Να αρχίσω λιγάκι με τα καράβια. Από εκεί θέλετε. Εντάξει. Ναι, γιατί επειδή έγινε πάλι, λοιπόν, και τα δύο κόμματα έχουν ευνοήσει τους, αφού τσάκισαν το λαό και τους εργαζόμενους στην φορολογία και σε όλα τα άλλα, στους εφοπλιστές τους δίνουν φτηνό πετρέλαιο. Βγάλατε και φορολογία. Σποτάκι. Η ΚΝΕ έβγαλε σποτάκι. Βεβαίως. Στη φορολογία όποτε θέλουν πληρώνουν, γυρίζουν με ξένες σημαίες όλο τον κόσμο. Και φυσικά, αν θέλετε να πάρει το καράβι, αφού πάτε διακοπές και πάμε όλοι διακοπές για να πάει κάποιος στα νησιά, δεν του φτάνουν τα ανάβλα δύο μηνών. Αυτή είναι η αλήθεια για τα καράβια. Τώρα που κοιμήθηκε ο καθένας και τι παιχνίδι παίζεται, για να δούμε την ουσία της πολιτικής. Τώρα, κοιτάξτε, εμείς είμαστε μία δύναμη που με σταθερότητα παλεύουμε. Εκτιμάμε ότι το αποτέλεσμα αυτό έκφρασε δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση για την αντιλαϊκή πολιτική και για τη συνέχιση των πολιτικών. Γιατί δεν την από τη Νέα Δημοκρατία και από και το ΠΑΣΟΚ. Και την εισέπραξε, για παράδειγμα, ο κ. Βαρουφάκης από τα αριστερά. Ναι, κοιτάξτε, εμείς σταθερά παλεύουμε. Πιστεύουμε ότι είμαστε μια δύναμη που ο κόσμος την αναγνωρίζει. Πιστεύουμε ότι είμαστε μια δύναμη η οποία αυτό το διάστημα, αν θέλετε, συσπήρωσε κόσμο παρά έξω κτλ. Αλλά ο κόσμος δεν έχει κάνει το βήμα να μας εμπιστευτεί. Αυτό πρέπει να κάνει. Μάλιστα. Να μας εμπιστευτεί και αυτά που λέει για το ΚΚΕ, ότι είμαστε δύναμη σταθερή, ότι είμαστε δύναμη που παλεύει, ότι θα είμαστε ουσιαστική αντιπολίτευση απέναντι σε αυτά τα κόμματα, όποιος και αν εκλεγεί στην κυβέρνηση, αυτό να το πράξει, να δώσει δύναμη στο ΚΚΕ, γιατί πραγματικά έτσι θα είναι τα πράγματα. Γιατί αλλιώς, τώρα να φεύγεις από το ένα κόμμα που ακολούθησε αντιλαϊκές αντεργατικές πολιτικές, δεδομένα πια και οι προηγούμενα, και να πηγαίνει στο άλλο, είναι αδιέξοδο, δείχνει, αν θέλετε, φόβο, δείχνει συμβιβασμό και δείχνει ότι ο λαός δεν πρέπει να βάζει χαμηλά τον πήχη, πρέπει να τον βάζει ψηλά. Γιατί παράγουμε, κύριε Παπαγιάννη, πλούτο που μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα. Όταν όμως αυτός ο πλούτος γίνεται πλούτος για τα συμφέροντα του κεφαλαίου, που επενδύει αυτό το πλούτο σε όλο τον κόσμο για να αποκτήσει περισσότερο και φέρνει υπερσυσσόρευση και κρίσεις, την πληρώνει ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, τα λαϊκά στρώματα της κοινωνίας. Κοιτάζω ότι εξ αριστερών του ΣΥΡΙΖΑ παίρνετε 6% περίπου εσείς. Περίπου λέω, έτσι. 3% το κόμμα του κ. Βαρουφάκη μας κάνει 9%. Και μαζεύουμε άλλο 1,5% από την κυρία Κωνσταντοπούλου. 1% περίπου η Ανταρσία. Δηλαδή έχετε ένα 11 με 12%. Και τον κ. Λαφαζάνη. Ναι, και τον κ. Λαφαζάνη, γι' αυτό το προσθέτω. Είμαστε διαφορετικές δυνάμεις, κύριε Παπαγιάννη. Ναι, δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός. Ο καθένας, πάντως, ένα 11 με 12% είναι αριστερότερα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός. Δεν μπορεί να γίνει. Και το αριστερότερα και το δεξιότερα πρέπει κάποτε να σταματήσει. Και τα κόμματα να κρίνονται από τις πολιτικές τους. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε ούτε αριστερά του ευρώ, ούτε του ΝΑΤΟ, ούτε της δραχμής. Εμείς είμαστε αριστερά της κοινωνικοποιημένης οικονομίας. Και δεν το κρύβουμε αυτό. Αριστερά που πρέπει να ανοίξει ο δρόμος μαζί με το λαό. Προοπτική όλου αυτού του αριστερού κινήματος δεν υπάρχει, δηλαδή, εκλογικά. Όχι. Εξάλλου, αν θέλετε, το βλέπετε κι εσείς οι ίδιοι εδώ, η αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς τα λέγαμε για προεκλογικά. Ναι, λέω αριστερότερα και του ΣΥΡΙΖΑ. Το αριστερότερα και το δεξιότερα δεν έχει καμία σημασία. Μάλιστα. Σημασία έχει ποια πολιτική το κάθε κόμμα πρεσβεύει. Και αυτοί που αυτοπροσδιορίζονται αριστεροί ή αυτοπροσδιορίζονται δεξιοί, βλέπετε ότι στο διατάφτα συμφωνούν. Δηλαδή συμφωνούν στη στρατηγική, παρά ότι είναι διαφορετικά κόμματα. Δεν θέλουμε να ισοπεδώνουμε. Εσείς είχατε προβλέψει ως πολιτικό πρόσωπο από μέσα σας, χωρίς να το δημοσιοποιήσετε, ότι θα είναι τόσο μεγάλη διαφορά του πρώτου από το δεύτερο κόμμα? Κοιτάξτε, το βλέπατε στην κοινωνία, η διαφορά φαινόταν μεγάλη. Βέβαια, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Εν πάση περιπτώσει, φαινόταν ότι θα υπάρχει μια τέτοια διαφορά. Αλλά διαφορά έχουμε στο αποτέλεσμα. Στις πολιτικές θα έχουμε διαφορά. Θα φανεί. Αυτό είναι το ζήτημα. Μετά τις εκλογές, όχι, δεν θα φανεί. Όχι, δικιά μου. Θα φανεί αν έχουμε ή όχι διαφορά. Ναι, δεν θα έχουμε, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνέχιζε τις ίδιες πολιτικές, διότι τα μνημόνια είναι εδώ, οι εφαρμοστικοί νόμοι είναι εδώ, οι περικοπές που έγιναν και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ που οδηγείται και ένας κόσμος είναι εδώ και οι περικοπές από το ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και όποιος να βγει δεν δηλώνει καλή ότι θα αλλάξει αυτές τις πολιτικές και φυσικά δεν είναι καλή ή κακή αυτά τα κόμματα. Υπηρετούν το κεφάλαιο και το κεφάλαιο απαιτεί αυτές τις λύσεις. Μείωση της αξίας εργατικής δύναμης και τα προβλήματα του λαού στον Κεάδα. Κύριε, πώς θα επιβιώσει το ΚΚΕ από αυτό το διπολισμό? Κοιτάξτε, το δίλημα, το ΚΚΕ δεν φοβάται. Το ΚΚΕ έχει επιβιώσει σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Το δίλημα όμως, έχουν ένα δίλημα οι επόμενες εκλογές. Βεβαίως. Είναι θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, είτε με τη Νέα Δημοκρατία,
είτε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ίδιες πολιτικές. Αυτό είναι. Δεν είναι, διαφορετικά δεν κόμματα, αλλά έχουν τις ίδιες πολιτικές. Τις ίδιες στρατηγικές. Ωραία. Και μάλιστα τον ξελασπώσατε. Την ξελασπώσατε τη Νέα Δημοκρατία αυτά τα χρόνια. Και ήθελα να πω, θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Θα συνεχίσουμε με τις περικοπές, θα συνεχίσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση που έρχονται να σαρώσουν ότι απέμεινε στην εργατική τάξη ή θα συνεχίσουμε σε έναν άλλο δρόμο. Λοιπόν. Το ΚΚΕ είναι έτοιμο για όλα. Και για κυβέρνηση αν μας τη δώσει ο λαός, αλλά επειδή δεν πετάμε στα σύννεφα και εκτιμάμε ότι μπορεί να είμαστε δύναμη σταθερή, είμαστε δύναμη που θα κάνει αντιπολίτευση για τα λαϊκά συμφέροντα λοιπόν, και αυτό πρέπει τη δύναμη να μας τη δώσει ο λαός. Ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιάννη.